Για να δούμε τώρα το κόρνερ για τους γηπεδούχους, εκτελέστηκε από τον Γεωργιόπουλο. Γίνει πρώτη κεφαλιά, δεν απομακρύνεται η μπάλα. Τώρα θα διώξουν όπως η αμυντική του Παναργιακού. Το δοκάρι! Τώρα το φάουλ τους γηπεδούχους, εκτελέστηκε πολύ καλό. Μπορεί να περάσει ελάχιστα, χωρίς να ανησυχήσει ο Πλάτης. Νέο φάουλ για τον Διαβολίτσι. Εκτελέστηκε από τον Βηγιαφάνε. Πλάτης θα διώξει με γροθιές. Θα σε κάνει το σουτ το Τσιλής. Κι άλλο αριστερά 11! Και το φάουλ από τον Λιόλιο. Πλάτης θα διώξει σε κόρνερ. Και να δούμε τώρα στην επίθεση ο Παναργιακός. Η Μέκα δεν θα μπορέσει να κόψει την μπάλα. Α, το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν το 0-1 στο 42 με τον Παιδάκη. Μετά από το λάθος στην άμυνα δεν μπορούσαν να διώξουν οι αμυντικοί, συγκεκριμένα ο Εμέκα. Πολύ ωραίο το σούτ από τον Παιδάκη. Η μπάλα θα βρει και στο δοκάρι του Δημήτρου Καλογερόπουλου και θα καταλήξει στα δίχτυα από Ψυχρολουσία. Στο γήπεδο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος για βολή της Παναργιακός 0-1. Πέσει στο έδαφος και είναι το πέναλτι. Το 57 λοιπόν ο Γραμματικόπουλος θα κερδίσει το πέναλτι από τον Φλεβάρη. Ήταν κοντά στη φάση ο διαιτητής αναμέτρησης. Φανασόπουλος, γκολ 1-1. Στο 57 λοιπόν φτάνει στην ισοφάρη στον Διαβολίτσι. Βρίσκει τη λύση από την άσπρη βούλα 1-1 με τον Φανασόπουλο. Υπάρχει χρόνος ακόμα στο μάτς για να γυρίσει το παιχνίδι. Τελέστη το φάουλ, πολύ καλό. Καλογερόπουλος, η μπάλα θα περάσει out και σέντρα. Θα διώξει ο Πλάτης, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Τυριαζόπουλος στο σούτ, η μπάλα out. Γύρω από τώρα το φάουλ. Πολύ καλό σημείο, εκτελέστηκε σε κόρτερ. Θα διώξει ο τερματοφύλακας του Πανεργιακού το φάουλ του Γραμματικόπουλου. Εκτελέστηκε το πλάγιο, θα περάσει από όλη την μπάλα. Για να δούμε από κοντά, συνεχίζει τη φάση. Κόρτερ και πάλι. Ο Γραμματικόπουλος έχει μπει και έχει αλλάξει τρίτο αγώνα, Λιόλιος από κοντά και μπάλα στα δίχτυα. Κεφαλιά 2-1, Φανασόπουλος σε μεγάλη ανατροπή. Ξέφρενη πανηγυρισμή εδώ στο γήπεδο του Διαβολιτσίου μετά την σέντρα του Λιόλιου. Κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα 2-1 λοιπόν. Γυρίζει τούμπα το μάτς το Διαβολίτσι. Τώρα τι έχει δώσει ο διαιτητής αναμέτρησης για καθυστέρηση. Έχουμε την αποβολή του παίκτη του Παναργιακού με δεύτερη κίτρινη κάρτα.